Έχουμε νέα σημαντική εξέλιξη. Θα μας τη μεταφέρει ο Θανάσης Αυγερινός. Στον τίτλο δίνω, Θανάση, τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Ερντογάν. Καλησπέρα, Νίκη. Υπάρχει ένα μεγάλο παρασκήνιο που συνεχίζεται μετά από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ. Συνομίλησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας οι Υπουργοί Εξωτερικών, οι κύριοι Λαυρόφ και Τσαβούσογλου, και πριν από λίγο, κυριολεκτικά αυτή τη στιγμή, συνομίλησαν ο Πούτιν με τον Ερντογάν. Η Τουρκία φαίνεται πως ζητάει κάτι περισσότερο από αυτά που έχει πάρει, δηλαδή έναν σαφή ειρηνευτικό ρόλο στην συμφωνία, όμως η Μόσχα δεν είναι διατεθειμένη να της το δώσει. Η τριμερή συμφωνία δεν προβλέπει καμία παρουσία της Τουρκίας, ούτε ύπαρξη ειρηνευτικού σώματος στρατιωτικού από την Τουρκία. Ενδεχομένως αυτό να υπάρξει από την πλευρά του Αζερβαϊτζάν. Mm-hmm. Σε καμία όμως περίπτωση δεν θα είναι στην ουδέτερη ζώνη ή δεν θα είναι πολύ περισσότερο σε εδάφη του Καραμπάχ που θα παραμείνουν υπό την ευθύνη της Ρωσίας ή την ευθύνη της Αρμενίας. Με αυτή τη συμφωνία το Κρεμλίνο καταφέρνει και να επιβάλλει λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα εκεί που άλλοι δεν μπόρεσαν, αλλά κυρίως να δείξει ποιος είναι αφεντικό στον Κάφκασο. Βάζει και ένα ιδιότυπο απαγορευτικό στην Τουρκία, σαν αυτά που έχουμε δει στη Συρία και την Λιβύη, όπου στην αρχή κάτι δίνει στον κύριο Ερντογάν και στην Άγκυρα, αλλά σταδιακά αρχίζει να πριονίζει αυτό το σχετικά λίγο που έχει πάρει η Τουρκία. Ευτυχώς οι απώλειες θα μπορούσαν να είναι περισσότερες για την Αρμενία, δεν είναι πολύ μεγάλες. Όντως είναι ένας οδυνηρός συμβασμός, γιατί χρειάζεται να δώσει εδάφη που είχε υπό τον έλεγχο από το 1994. Ναι, προφανώς, ναι. Αλλά ήταν υπερβολικές και οι φιλοδοξίες των Αρμένιων. Έπρεπε ίσως νωρίτερα να έχουν προχωρήσει σε έναν τέτοιο συμβιβασμό, όπως πίεζε η Ρωσία προς αυτή τη μεριά. Και βέβαια εδραιώνεται ο ρόλος της Ρωσίας στρατιωτικά στον Κάφκασο, καθώς πλέον εκεί θα σταθμεύει για 5 χρόνια και επαορίστα, εφόσον θα ανανεώνεται, μια δική της στρατιωτική δύναμη, δίνοντας έτσι και ένα. Εμείς βλέπουμε, Θανάση, διακόπτω, βλέπουμε και ακούμε τι έγινε στο κοινοβούλιο στο Ερεβάν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Οι Αρμένοι καλούνται να επιστρέψουν εδάφη. Ακριβώς ένα μήνυμα στην αρμενική ηγεσία και την αρμενική ελίτ και πρώτα απ' όλα στον πρωθυπουργό Πασινιάν, ο οποίος ναι, μεν ζητούσε τα πάντα από τη Ρωσία, βοήθεια, κάλυψη στρατιωτική, αλλά την ίδια ώρα, εδώ και πολύ καιρό, έκλεινε το μάτι προς την πλευρά του ΝΑΤΟ, από όπου δεν μπόρεσε βέβαια να πάρει καμία βοήθεια. Ναι. Επομένως, έτσι λοιπόν, η Ρωσία με ένα σμπάρο πετυχαίνει πολλά τριγώνια. Τα όπλα σιγούν, ναι, εύλογο αυτό που επισημαίνει, Θανάση, και σε ευχαριστούμε πολύ. Τα όπλα σιγούν, να δούμε τι θα γίνει τώρα στην Αρμενία.